Αγαπητέ συντρόφισσες και συντροφοί, το βασικό θέμα της 18ης Ολομέλειας αφορούσε στη συζήτηση για την έκθεση δράση της Κεντρικής Επιτροπής από το 8ο Συνέδριο του 1961, το σχέδιο του νέου προγράμματος και του καταστατικού, ως εισηγατικά κείμενα στις εργασίες του 9ου Προγραμματικού Συνεδρίου που έγινε το 1973. Συμπληρώθηκε η ημερήσια διάταξη με το ειδικό θέμα συζήτησης για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, με ενημέρωση εκτίμηση για την πορεία του αντιδικτατορικού αγώνα που είχε δυναμώσει μέσα στην Ελλάδα το 1972 και τον καθορισμό της τάσης του κόμματος στο δημοψήφισμα που είχε προκηρύξει Χούντα. Θυμίζουμε, η στρατιωτική Χούντα την 1η Ιουλίου του 1973 κατάργησε με συντακτική πράξη τη Βασιλεία, ανακήρυξε ως πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Γιώργο Παπαδόπουλο και προκήρυξε δημοψήφισμα για το πολιτιακό ζήτημα για τις 29 Ιούλη, ενώ βέβαια πλάσαρε ταυτόχρονα μέτρα δίθεν φιλελευθερωποίησης και προσφυγής σε εκλογές σε ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα μετά από 8 χρόνια και με τη δική της μάλιστα συμμετοχή, έτσι έλεγε, ως πολιτικού μορφώματος κόμματος. Στη συζήτηση του θέματος συμπεριλήφθηκε και η διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν την 18η Ολομέλεια, η οποία αναφέρονταν στο μετά τη Χούντα πολιτικό στόχο του κόμματος, το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέγονται. Η Νέα Δημοκρατία, το καθεστώς αυτό, αποσκοπούσε να εξασφαλιστεί η αυτοτελής παρέμβαση του ΚΚΕ, να γίνονταν διακριτή η διαφορά του απέναντι στα άλλα αστικά κόμματα, είχε όμως και το χαρακτήρα πρότασης για πολιτική συνεργασία. Τα ντοκουμέντα που ψηφίστηκαν για το 9ο Συνέδριο ονομάστηκαν προσχέδιο. Κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως. Γιατί έγινε, ονομάστηκαν έτσι, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να ξανασυζητηθούν στις κομματικές οργανώσεις και να διαμορφωθούν για συζήτηση στις εργασίες του 9ου Συνεδρίου. Η απόφαση να μεσολαβήσει νέος κύκλος συζήτησης πριν το Συνέδριο πρόκυψε καθώς κατά τις εργασίες της Ολομέλειας ανέκυψαν προβληματισμοί, διαφορετικές απόψεις και επισημάνθηκαν αντιφάσεις. Αφορούσαν κυρίως το ζήτημα της ενιαίας επαναστατικής διαδικασίας με τη λογική των δύο σταδίων, της αντιπεριαλιστικής δημοκρατικής επανάστασης και της σοσιαλιστικής. Διαφορετικές απόψεις και ερωτήματα προβλήθηκαν για την εκτίμηση της ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, αν η Ελλάδα ήταν χώρα βιομηχανική, αγροτική, καπιταλιστική ή αν ήταν σε πορεία να γίνει, κατά πόσο παρέμεναν, με βάση και την εισήγηση του πολιτικού γραφείου, προκαπιταλιστικά στοιχεία στην αγροτική παραγωγή. Στην εισήγηση του πολιτικού γραφείου, που υπήρχε θέση για ύπαρξη προκαπιταλιστικών στοιχείων, στηρίζονταν αυτή η άποψη σε ένα λαθεμένο κριτήριο εκτίμησης, στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικροϊδιοκτητών αγροτών σε σύγκριση με άλλα καπιταλιστικά κράτη ή έμπαινε το ζήτημα αν υπήρχε ένα λεπτό στρώμα καπιταλιστών αγροτών επάνω στη μάζα των μικροϊδιοκτητών. Διαφορές και ερωτήματα υπήρξαν και στο ζήτημα των κινητήριων κοινωνικών δυνάμεων και των δύο σταδίων. Η παρούσα έκδοση, κάθε άλλο, παρά μπορεί να θεωρηθεί πλεονασμός, επειδή έχουν εκδοθεί τα δοκίμια του κόμματος και κομματικά ντοκουμέντα για τα 100χρονα του κόμματος και της ΚΑΠΑΔΕΛΤΑ ή η ανακοίνωση για τα 50χρονα της επιβολής της στρατιωτικής Χούντας το 1967 ή η ειδική έκδοση για την περίοδο της δικτατορίας. Η έκδοση προσφέρει ένα μεγάλο πανόραμα στοιχείων που βοηθούν στην πιο αναλυτική τεκμηρίωση των συμπερασμάτων που κατέληξε το κόμμα στα δύο δοκίμια σχετικά με τη στρατηγική του κόμματος. Κυρίως προσφέρουν πολύτιμη ιστορική πείρα που απαντά στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένα κομμουνιστικό κόμμα όπως το δικό μας, που ποτέ δεν εγκατέλειψε την πίστη του στο μαρξισμό-λενινισμό, τον προλεταριακό διεθνισμό, την αναγκαιότητα της πάλης για τον σοσιαλισμό, ποτέ δεν εγκατέλειψε την υπεράσπιση της παγκόσμιας προσφοράς του σοσιαλιστικού συστήματος στον 20ο αιώνα, ποτέ δεν εγκατέλειψε την καταστατική κατοχύρωση των αρχών και κανόνων λειτουργίας του κόμματος νεοτύπου, όμως τελικά δεν απαλλάχθηκε από παρεκκλήσεις και οπορτουνιστική στρατηγική, ως και την δεκαετή αυτοδιάλυσή του από το 1958. Με τη μελέτη των πρακτικών συνειδητοποιείται πιο ολοκληρωμένα η ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής και των καθοδηγητικών οργάνων, η προσωπική ευθύνη όλων των στελεχών και στη συνέχεια και των μελών
στη διαμόρφωση των συλλογικών ντοκουμέντων και αποφάσεων. Αυτή η ευθύνη πρέπει να εδράζεται όχι μόνο στην πείρα της καθημερινής πάλης με βάση τον καθημερινό κατοικόν, ούτε αν θέλετε μόνο στην πείρα του γενικού αγώνα, αλλά και σε ένα κατακτημένο θεωρητικό επίπεδο την Κεντρική Επιτροπή, όλα τα όργανα, όπως και τη ΚΟΒ. Βεβαίως υπάρχει διαβάθμιση ευθυνών και απαιτήσεων. Αυτή η διαβάθμιση ευθυνών και απαιτήσεων δεν αναιρεί καθόλου την προσωπική ευθύνη. Όπως σημείωνε η διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής για τα 100 χρόνια του κόμματος, σε ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή, παρά τις όποιες αδυναμίες και τα λάθη του, το ΚΚΕ δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι στον πραγματικό του αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου. Υπήρξε πάντοτε το κόμμα της αγωνιστικής δράσης, με βαθιές ρίζες στην εργατική τάξη και γενικότερα στα λαϊκά στρώματα, με προσήλωση στον αγώνα για τον σοσιαλισμό. Αυτά τα γενικά του χαρακτηριστικά οπωσδήποτε αποτέλεσαν μια τσιμεντένια βάση σε συνθήκες κλονισμένης ιδεολογικοπολιτικής ενότητας και με συνέπειες και στην ΚΝΕ στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις συνθήκες αντεπανάστασης, να αντισταθεί το κόμμα μας στις πιέσεις για αυτοδιάλυσή του μέσα στο συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Αδυναμίες, λάθη και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολία να προβλεφθούν όλες οι πιθανές πτυχές απότομων στροφών και εξελίξεων, δεν είναι εύκολο να αποφευθούν με το μαχαίρι, οριστικά, όσο και αν ένα κόμμα έχει δράση ενός αιώνα. Υπάρχουν όμως λάθη και αδυναμίες που διορθώνονται γρήγορα, που δεν έχουν βαθύτερες επιπτώσεις, αλλά δυστυχώς και λάθη που μπορεί να εξελιχθούν σε αλλίωση του επαναστατικού του χαρακτήρα, σε υιοθέτηση οπορτουνιστικών θέσεων, ενώ θεωρητικά δεν έχουν απορριφθεί οι θεμελιακές αρχές. Τέτοια λάθη βαραίνουν για πολύ, όπως συνέβη κατά την απελευθέρωση του 1944, όταν διαμορφώθηκε επαναστατική κατάσταση και η επιρροή του κόμματος στις μάζες και στο κίνημα ήταν στο ζενίθ, όταν δηλαδή αντικειμενικά έμπαινε ζήτημα ανατροπής της αστικής εξουσίας υπέρ της εργατικής. Τα πρακτικά της 18ης Ολομέλειας, όπως και τα πρακτικά της 12ης, του 68, που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, αποδεικνύουν ότι ο επαναστατικός χαρακτήρας του κόμματος δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις διακήρυξεις του. Υλοποιείται στην πράξη από την επεξεργασμένη επαναστατική του στρατηγική, την εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την καπιταλιστική διεθνοποίηση. Υλοποιείται με την εργατική του σύνθεση και την οικοδόμηση σε παραγωγική, παραγωγικο-εδαφική βάση, με την απαραίτητη βεβαίως στήριξη των αρχών και κανόνων λειτουργίας του. Υλοποιείται με την έμπρακτη ανάπτυξη της διαλεκτικής ενότητας θεωρίας και πράξης, με καθοριστικό ρόλο στην ενότητα αυτή της θεωρίας, με τη διαλεκτική σχέση οικονομίας και πολιτικής. Η ελλιπής θεωρητική γνώση ή με μελέτη των εξελίξεων με βάση τις θεμελιακές βεβαίως θεωρητικές αρχές μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα γέννησης παρεκκλήσεων που οδηγούν και σε οπορτουνιστική στρατηγική. Οπωσδήποτε η 18η Ολομέλεια ήταν καθοριστική για την τελική προετοιμασία του 9ου Συνεδρίου από το περιεχόμενό της και την ψήφιση ενός προγράμματος που παρά τις βελτιώσεις που επέφερε η 18η Ολομέλεια με την κριτική προηγούμενων αποφάσεων, άφησε άθικτο τον κρίσιμη σημασίας πυρήνα του προγράμματος του 8ου Συνεδρίου, υιοθετώντας τα δύο στάδια της επαναστατικής διαδικασίας, δηλαδή ενδιάμεση εξουσία ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, ανάμεσα στην καπιταλιστική και σοσιαλιστική μάλλον εργατική εξουσία, που δεν αναιρούνταν καθόλου με τη θέση περί διαλεκτικής ενότητας των δύο σταδίων. Κατά συνέπεια, δεν προσδιορίζονταν με αντικειμενικά ταξικά κριτήρια οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και η στάση του κόμματος απέναντί τους, κυριαρχούσε η λογική των μεταρρυθμίσεων, απουσίαζε ο αντικειμενικός ρόλος της επαναστατικής κατάστασης. Το πρόβλημα βέβαιως της στρατηγικής δεν αφορούσε μόνο στη 18η Ολομέλεια, αφού το μη στην αλλίωση της επαναστατικής στρατηγικής του κόμματος αποτέλεσε η 6η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1934, σε μια περίοδο που το κόμμα μας είχε ξεπεράσει, ας πούμε, την βρεφική του ηλικία και η μαρξιστική-λενινιστική σκέψη ήταν περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 1918 έτος ίδρυσης του κόμματος. Το γεγονός ότι η αλλαγή της στρατηγικής του ως προς το χαρακτήρα της Επανάστασης οφείλονταν
στην γραμμή και στην παρέμβαση της κομμουνιστικής διεθνούς, δεν το θεωρούμε απόλυτα δικαιολογητικό παράγοντα για μας, γιατί παρέμενε και παραμένει πάντα και η αυτοτελής ευθύνη του κάθε κόμματος κομμουνιστικού στη χώρα του. Οπωσδήποτε στα θετικά της 10ης Όδου Ολομέλειας ήταν η αναγνώριση ότι υπήρχαν παραβιάσεις κατά την προετοιμασία και οργάνωση του 8ου Συνεδρίου και ότι η σύνθεσή του δεν ήταν αντιπροσωπευτική. Θετικό επιστοιχείο ήταν η κατάργηση της προηγούμενης θέσης του κόμματος για ύπαρξη στην Ελλάδα μη μονοπωλιακής αστικής τάξης. Ενώ δεν απορρίπτονταν η θέση για τον ειρηνικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό, γίνονταν η εκτίμηση ότι στην Ελλάδα αυτός δεν ήταν εφικτός, γιατί η αστική της τάξη ήταν εξαρτημένη και υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες και διέπονταν, όπως γράφονταν, από αντιδραστικές παραδόσεις. Με αυτή όμως τη θέση παραγράφονταν κατά συνέπεια πέρα από τις μαρξιστικές λενινιστικές θέσεις για την αστική τάξη, από τη στιγμή που πήρε στα χέρια της την εξουσία ανατρέποντας τη φεουδαρχία, παραγνωρίζονταν και η μέχρι τότε μακρόχρονη πείρα όλων των επαναστάσεων, αστικών και σοσιαλιστικών. Πολύ περισσότερο δεν υπολογίζονταν ότι οι αστικοί τάξεις δεν παρετούνταν από την ένοπλη αντεπαναστατική πάλη, τα σαμποτάζ και την υπονόμευση, όχι μόνο στις συνθήκες κινδύνου ανατροπής της, αλλά και μετά την ανατροπή της, στις συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης, οπότε η ταξική πάλι παίρνει άλλη μορφή. Υπενθυμίζουμε ότι η προετοιμασία του προγράμματος είχε ξεκινήσει, του κόμματος, είχε ξεκινήσει από τη 14η Ολομέλεια το 1970 με συζήτηση στο σχέδιο του πολιτικού γραφείου κάτω από το βάρος τότε κρίσιμων ερωτημάτων των μελών του κόμματος για το αποκαλούμενο τότε οργανωτικό κομματικό ζήτημα, δηλαδή τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων στην Ελλάδα με απόφαση της Όδου Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του 1958 και το πέρασμα των κομμουνιστικών δυνάμεων στην ΕΔΑ. Υπήρξε έντονη απέτηση για την ανάληψη ευθυνών από την Κεντρική Επιτροπή που εκλέχθηκε από το 8ο Συνέδριο και το Πολιτικό Γραφείο για την ανάδειξη των στελεχών του οπορτουνισμού στην Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο. Τα ερωτήματα προκλήθηκαν αμέσως μετά τη 12η Πλατεία Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1968, που η λήξη της οδήγησε στην οριστική ρήξη με την οργανωμένη φραξιονιστική ομάδα του δεξιού οπορτουνισμού που απέβλεπε στην αυτοδιάλυση του κόμματος και την σοσιαλδημοκρατικοποίησή του. Όπως λέει, όπως σωστά έχει πει το κόμμα μας, η 12η Ολομέλεια αποτέλεσε μεγάλο ιστορικό βήμα αφού διασφάλισε την ιστορική συνέχεια του κόμματος, όμως δεν συνδέθηκε πάλι με την οπορτουνιστική ομάδα με το ξεκίνημα έστω ενός βαθύτερου προβληματισμού, αφού ο φραξιονισμός αναπτύχθηκε πάνω σε ένα γόνιμο έδαφος που αφορούσε στη στρατηγική του κόμματος, ιδιαίτερα στην πιο κρίσιμη δεκαετία του 40-50, όπως πολλές φορές έχουμε πει και στα δοκίμια αναφέρεται. Επρόκειτο για επιλογές που οδήγησαν στην 6η Ολομέλεια του 1956, την 7η Ολομέλεια του 1957 και τελικά στην 8η Ολομέλεια του 1958. Υπενθυμίζεται ότι η δράση του κόμματος σε αυτή τη δεκαετία ήταν αντικείμενο διαπάλης και δεξιάς τροφής με την παρέμβαση και των 6 κομμουνιστικών κομμάτων εξουσίας. Η δεξιά στροφή βέβαια έγινε στο έδαφος άλλη των προβλημάτων, ως προς την εκτίμηση της στρατηγικής του κόμματος στην κατοχή και μετά και τη λαθεμένη ως προς το περιεχόμενο της παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης στο σχέδιο προγράμματος του κόμματος που ψήφισε η 4η Πλατιά Ολομέλεια το 1953. Στη 13η Ολομέλεια του 1969 της Κεντρικής Επιτροπής, η εξήγηση που δόθηκε στο ερώτημα για την έκταση των οπορτουνιστικών αντιλήψεων μέσα στη ΓΕ και το Πολιτικό Γραφείο, προσδιορίζονταν ότι οφείλονταν στην ιδεολογική πίεση του εχθρού, στις δύσκολες συνθήκες πάλης, στη μικροαστική νοοτροπία ενός σχετικά μεγάλου αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έγινε κριτική μόνο στην καθυστέρηση συγκρότησης κομματικών ομάδων που είχε αποφασίσει η 8η Ολομέλεια του 1965. Στη 14η Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο πρόγραμμα του κόμματος ξεκίνησε με την επιβεβαίωση του προγράμματος του 8ου Συνεδρίου που επιδοκίμαζε τη στρατηγική του κόμματος στην κατοχή και στην ουσία καταδίκασε τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
με κριτική ότι θα έπρεπε δίπλα στη θέση για τη δυνατότητα ειρηνικού περάσματος στο σοσιαλισμό να τονίζονταν πιο πολύ η περίπτωση του μη ειρηνικού. Επιβεβαίωνε ακόμα η 14η Ολομέλεια ότι ήταν σωστή η απόφαση της 8ης Ολομέλειας του 1958 ως προς το πρώτο μέρος της, δηλαδή την ένταξη των κομμουνιστών και κομμουνιστριών στην ΕΔΑ, και ήταν ανεπαρκής, έτσι έλεγε, στο δεύτερο μέρος της, γιατί δεν ξεκίνησε τη λειτουργία κομματικού κέντρου και δεν έβαζε την προοπτική συγκρότησης κομματικών οργανώσεων. Αυτή η λογική των δύο σκελών, των δύο μερών της απόφασης, του σωστού και του ανεπαρκούς, άλλαξε ευτυχώς μόνο στην 18η Ολομέλεια, όπως σωστά χαρακτηρίστηκε ως θεμελιακό λάθος. Στη 15η Ολομέλεια του 1971, το νέο σχέδιο προγράμματος που κατατέθηκε από το Πολιτικό Γραφείο παρέμενε στο νέο σχέδιο το ενδιάμεσο στάδιο, με μη ουσιαστικές αλλαγές από το πρόγραμμα του 8ου Συνεδρίου. Στο κλείσιμο των εργασιών τονίστηκε ότι η Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή, που περιείχε το σχέδιο εισήγησης, που ήταν και στόχος, ας πούμε, προγραμματικός και πριν της ΕΔΑ, ότι αυτή η Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή λογίζονταν ως συμμαχία των δυνάμεων που ενδιαφέρονταν για την αντιπεριαλιστική δημοκρατική επανάσταση, ως δρόμο ανοίγματος της σοσιαλιστικής, χωρίς όμως ουσιαστικές αλλαγές και στο περιεχόμενο της Εθνικής Δημοκρατικής Αλλαγής. Η λογική δηλαδή της σταδιοποίησης, με τη μία ή την άλλη μορφή, οδηγούσε στην πολιτική συνεργασία ακόμα και με ένα μέρος αστικών δυνάμεων. Αυτό μπορεί να το δει κανείς αν συσχετίσει τη συζήτηση που γινόταν για το πρόγραμμα με τη συζήτηση που γινόταν για τον αντιδικτατορικό αγώνα και τη στάση στο δημοψήφισμα. Πώς δηλαδή το προγραμματικό ζήτημα επηρέαζε και την πάλι στην περίοδο της δικτατορίας. Στο πρώτο θέμα της συζήτησης της 18ης Ολομέλειας για το δημοψήφισμα, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την μετά τη Χούντα περίοδο, κυριαρχούσε η λογική που για να επιτευχθεί η άνοδος του αντιδικτατορικού κινήματος, βασική προϋπόθεση ήταν η πολιτική συνεργασία τα πάνω, αν και εκτιμούσαν ότι όλα τα άλλα κόμματα είχαν δώσει απτές αποδείξεις άρνησης συνεργασίας με το ΚΚΕ, ορμόμενα από το ταξικό τους συμφέρον και κριτήριο. Αντικείμενο συζήτησης ήταν αν το αντιδικτατορικό μέτωπο θα γίνεται στη βάση ενός μίνιμουμ προγράμματος ή ακόμα και ως συμφωνία για ένα στόχο, ενώ το κόμμα εκτιμούσε τότε ως πιο κοντινό σύμμαχο το ΠΑΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου και ορισμένα στελέχη της Ένωσης Κέντρου. Ακόμα όμως και η μεταξύ των αστικών κομμάτων πολιτική συνεργασία δεν επιτεύχθηκε. Δεν πήρε δηλαδή μια οργανωμένη μορφή. Αλλά και αν αυτή τελικά γίνονταν, δεν επρόκειτο να περιέχει κανένα ίχνος πρόθεσης για την ανάπτυξη μαζικού κινήματος, αφού η επιλογή τους ήταν η αλλαγή από τα πάνω και με τη βοήθεια του ξένου παράγοντα, ΕΟΚ ή ΠΑΝΑΤΟ, και το λαϊκό παράγοντα Δρανή. Δεν ήθελαν καθόλου μαζική, λαϊκή, αντιδικτατορική δράση τα αστικά κόμματα. Με βάση τα πρακτικά της Ολομέλειας, που θα τα δείτε διαβάζοντάς τα, απευθύνθηκαν στο ΚΚΕ ορισμένοι αστεί πολιτικοί, λόγω του δημοψηφίσματος, με στόχο την κοινή στάχυση στο όχι στο δημοψήφισμα. Ταυτόχρονα αρνούνταν να συζητηθεί τι θα επακολουθούσε με την ανατροπή της Χούντας, παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των μετεμφυλιακών νόμων του 509, του παλιότερου 375 ή άλλων ζητημάτων που σχετίζονταν με τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, το πρόβλημα των στρατιωτικών βάσεων κτλ. Το ΚΚΕ πρότεινε με την ψήφο του λαού να εκφραστεί συνολικά η καταδίκη στη Χούντα με όχι, με σχισμένο ή σβησμένο άκυρο ψηφοδέλτιο, με άδειο φάκελο ή και αποχή, που εγκρίθηκε και έγινε απόφαση της 18ης Ολομέλειας. Αν και η εισήγηση, καθώς και οι περισσότερες ομιλίες, συμφωνούσαν στη θέση του πολιτικού γραφείου υπέρ ενός πολύμορφου όχι και στην επιδίωξη να διαχωριστεί από τις αστικές δυνάμεις, δίνοντας το ΚΚΕ το δικό του νόημα στο όχι, το κλίμα συζήτησης έδειχνε ότι υπήρχε φόβος και δισταγμός μήπως το κόμμα μας απομονωθεί από τα άλλα κόμματα. Ο φόβος αυτός αυξάνονταν λόγω της εκτίμησης ότι η απομόνωση, όπως έλεγαν, του ΚΚΕ θα έδινε τη δυνατότητα στα αστικά κόμματα να αναδείξουν το ΚΚΕ εσωτερικού, εννοείται σε εισαγωγικά, σε εκπρόσωπο της αριστεράς, καθώς οι οπορτουνιστές περιορίζονταν στο όχι χωρίς κανέναν όρο. Στην εισήγηση του πολιτικού γραφείου επαναλαμβάνονταν η θέση του κόμματος ότι με την πτώση της Χούντας θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, όπου ο λαός θα αποφάσιζε για τη μοναρχία ή όχι,
για τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα, βεβαίως διευκρίνησε το κόμμα μας ότι η αποθέση αρχών ήταν κατά της βασιλείας. Επί της ουσίας όμως, ο όρος λαϊκή κυριαρχία ταυτίζονταν με την αβασίλευτη αστική δημοκρατία και τις ουτοπικές ελεύθερες, συσσαγωγικά, κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η δεδομένη αντίθεση του λαού με τη Χούντα υπήρχε, στην οποία εδώ που τα λέμε συνέβαλε και η αρνητική στάση, η αρνητική θέση αστικών κομμάτων να τη στηρίξουν. Δεν ήταν όμως καθόλου επαρκής η αντίθεση προς τη δικτατορία για να οδηγήσει σε μια ανατροπή με όρους λαϊκής εξέγερσης, που θα έδινε οπωσδήποτε όθεση στην αποκαλύτερες θέσεις ανάπτυξη της τακτικής πάλης και ενός σχετικά πιο ριζοσπαστικού προσανατολισμού. Τα ερωτήματα που τέθηκαν σε ομιλίες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των προσκαλεσμένων ήταν αν η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε ή όχι να αποτελούσε την πρώτη φάση του πρώτου σταδίου της επαναστατικής διαδικασίας ή αν έπρεπε να αντανακλά ένα πρόγραμμα κοινή δράσης με αστικά κόμματα πριν την έναρξη του πρώτου σταδίου ή αν χρειάζονταν όχι ακριβώς η ίδια η Νέα Δημοκρατία αλλά ένα χωριστό μίνιμουμ αντιδικτατορικό πρόγραμμα αποσυνδεδεμένο από την ενιαία επαναστατική διαδικασία. Από ορισμένους ομιλητές που δεν αρνούνταν την αναγκαιότητα συνεργασίας με αστικές δυνάμεις, ασκήθηκε κριτική στο πολιτικό γραφείο ότι δεν έκανε έγκαιρα και καθαρά δημόσια κριτική στην άνεση για συνεργασία από την πλευρά των αστικών δυνάμεων, που εκτός των άλλων, θυμίζουμε, αρνούνταν να συνδέσουν την ανατροπή της Χούντας με κάποιες έστω εγγύησεις αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα. Τελικά προσδιορίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελούσε μια αρχική φάση στο αντιπεριαλιστικό δημοκρατικό επαναστατικό στάδιο, που ουσιαστικά οδηγούσε στο μεγαλύτερο κατακαιρματισμό της επαναστατικής διαδικασίας. Η λογική της ταύτισης της πολιτικής συμμαχιών του κόμματος με διαμόρφωση πολιτικών μετόπων από τα πάνω, είτε στο όνομα της πάλης κατά της δικτατορίας, είτε για άλλα οξυμένα προβλήματα, ταλαιπώρησε το κόμμα μας, εδώ που τα λέμε για πολλά χρόνια, ως την αλλαγή του προγράμματός του στο 15ο και πιο ολοκληρωμένα στο 19ο, καθώς ήταν ακόμα ισχυρές επιβιώσεις της προηγούμενης στρατηγικής. Τέτοιες επιβιώσεις υπάρχουν στη σκέψη. Ακόμα είναι ισχυρές σε δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο κόμμα μας, το προσεγγίζουν, προσέρχονται κοντά στο κόμμα, όπως έδειξε και η περίοδος 2012-2015 πιο ανάγλυφα, όταν τέθηκε το ζήτημα της άρνησης του κόμματος να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του για μη συμμετοχή σε κυβέρνηση διαχείρισης στα πλαίσια του καπιταλισμού. Επί της ουσίας, η αυτοτέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος αναιρείται όταν υιοθετεί τη λογική μεταβατικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε κυβερνήσεις διαχείρισης στις συνθήκες του καπιταλισμού ή την ύπαρξη ενδιάμεσης εξουσίας ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, μελετώντας τα πρακτικά της 18ης Ολομέλειας, αυτή η ανέρεση, ας πούμε, της αυτοτέλειας, έστω και αν οργανωτικά υπάρχει, όταν εξηγούνταν ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνεται κριτική στα άλλα κόμματα, εφόσον δημόσια κριτική, εφόσον επιβεβαιώνονταν ή γίνονταν διαπραγματεύσεις, αλλά και αν χρειαστεί η κριτική θα γίνει, αλλά δεν πρέπει να εμποδίζει το δρόμο της συνεργασίας. Πρόκειται δηλαδή για μια από τις πολλές αποδείξεις για το τι συνεπάγεται η απόσπαση της πάλης κατά της δικτατορίας ή για κάποιο άλλο πολύ οξυμένο ζήτημα από την πάλη για την εργατική εξουσία. Θεωρούμε αναγκαίο στο σημείο αυτό να αναφερθούμε με βάση την 100χρονη ιστορική πείρα του κόμματός μας, του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, για το ζήτημα της σχέσης του καθημερινού αγώνα με τη στρατηγική, στη διάρκεια των διάφορων φάσεων που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε, σκαμπανεβάσματα, συντηρητικοποίηση εργατικών λαϊκών μαζών ή ακόμα το ίδιο ισχύει και σε περιόδους απότομης ανόδου της ταξικής πάλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη περίοδος που ζήσαμε, η περίοδος της δεκαετούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Και τότε και σήμερα, σε περίοδο μη σταθεροποιημένης ανεμικής καπιταλιστικής ανάπαμψης, κατηγορείται το κόμμα μας ότι δεν συνέβαλε στην οικοδόμηση ενός μετόπου πολιτικής συνεργασίας κατά των μνημονίων, ενώ σήμερα ασκείται κριτική ότι δεν συμβάλλουμε στην οικοδόμηση αριστερού πολιτικού μετόπου συνεργασίας ή αντικαπιταλιστικού ή αντινεοφιλελεύθερου, όπως το λένε, με ένα μεταβατικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τις θέσεις μάλιστα του κόμματος για την κοινωνική συμμαχία, που αφορά τις κινητήριες δυνάμεις του αγώνα και της προοπτικής, με βάση δηλαδή την αντικειμενική του θέση στην καπιταλιστική οικονομία,
την υποβιβάζουν γενικά ως ένα μαζικό κίνημα, το οποίο στην ουσία θα λειτουργεί, έτσι το βλέπουν, ως παράγοντας ανάδειξης της μιας ή της άλλης κυβέρνησης διαχείρισης και στη συνέχεια και της στήριξής της. Όλες οι αποχράσεις των παραπάνω απόψεων εγκαλούν το κόμμα μας ότι δεν παίρνει υπόψη τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων και το επίπεδο της λαϊκής συνείδησης, βάζοντας, ισχυρίζοντας την πρώτη γραμμή ως άμεσο σύνθημα την πάλη για τον σοσιαλισμό. Πρόκειται για συνειδητό ψέμα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν διαμορφώνει, δεν εξελίσσει και όπου χρειάζεται προσαρμόζει τη γραμμή εργατικής λαϊκής εισπύρωσης και πάλης γύρω από ξημένα προβλήματα, υπολογίζοντας, παραδείγματος χάρη, τις δραματικές απώλειες στην περίοδο της κρίσης, αλλά και τις αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες. Παίρνουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και τοπικών πολέμων στην περιοχή. Είναι συνειδητό ψέμα ότι το κόμμα μας δεν υπολογίζει γενικά και κατά χώρο, κλάδο, περιοχή πώς εξελίσσεται ο συσχετισμός δυνάμεων. Είναι σκόπιμο συνειδητό ψέμα ότι το κόμμα μας δεν ενδιαφέρεται για την οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης ή ότι αδιαφορεί για την απόσπαση κάποιων έστω και μερικών προσωρινών κατακτήσεων σήμερα για τη βελτίωση της ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Το ψέμα τους εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε από την ηθική του μόνο πλευρά. Το ψέμα έχει και ηθική διάσταση. Πριν απ' όλα όμως αποτελεί ένα στοιχείο ενός πιο κρίσιμου προβλήματος που αφορά στην εχθρική στάση του οπορτουνισμού, όχι μόνο απέναντι στο σοσιαλισμό, αλλά και σε κάθε κατεύθυνση πάλης που συμβάλλει στην ανάπτυξη αντικαπιταλιστικής αντιμονοπωλιακής συνείδησης. Δεν συμφωνούν στη διαμόρφωση μιας όσο γίνεται στις συνθήκες του καπιταλισμού μαζικής πρωτοπορίας, ικανής να συσπυρώνει, να δίνει μάχες, όχι μόνο εναντίον της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά και κατά του κεφαλαίου και των υπεριαλιστικών ενώσεων και σχηματισμών. Πάνω από 100 χρόνια ελληνικής και σύγχρονης εμπειρίας, εξακολουθεί ο οπορτουνισμός με διάφορες αποχρώσεις να έλκεται από μη επιβεβαιωμένες μέσα από την ίδια τη ζωή θέσεις, όπως ότι η αστική τάξη στην Ελλάδα είναι υποτελής και δουλοπρεπής, ότι ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η εξάρτηση της Ελλάδας. Η ελληνική αστική τάξη έχει προπολού αποδείξει ότι έχει πλήρη συνείδηση του ταξικού της συμφερόντων, ώστε να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και στις περιφερειακές ενώσεις, ενεργιστικά στο ΝΑΤΟ και στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να στηρίζει την πολιτική στρατιωτικών και πολιτικών επεμβάσεων σε μια σειρά χώρες που αποτελούν χώρο του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού, να επιδιώκει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Το κόμμα μας, αποκαθιστώντας τον επαναστατικό του χαρακτήρα και κρατώντας την ιστορική του συνέχεια το 68 και το 89-91, προσπαθεί και οφείλει να παίρνει σοβαρά υπόψη του το βασικό πρόβλημα της επαναστατικής πολιτικής, να εντοπίζει τον κύριο κρίκο στην αλυσίδα των γεγονότων και των εξελίξεων με βάση τις αντιθέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και με αυτή την έννοια αξίζει να ξαναθυμίσουμε τη συμπυκνωμένη θέση του Λένιν στο έργο του, στο άρθρο «Καθήκοντα του προλεταριάτου στην επανάστασή μας», που λέει: «Δεν αρκεί να είσαι επαναστάτης και οπαδός του σοσιαλισμού ή κομμουνιστής γενικά. Πρέπει να ξέρεις να βρίσκεις σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή τον ιδιαίτερο εκείνο κρίκο της αλυσίδας, από όπου πρέπει να πιαστείς με όλες σου τις δυνάμεις για να κρατάς όλη την αλυσίδα και να προετοιμάσεις σταθερά το πέρασμα στον κατοπινό κρίκο. Και η διάταξη των κρίκων, η μορφή του στο αλύσωμά του, η διαφορά του ενός από τον άλλο κρίκο στην ιστορική αλυσίδα των γεγονότων δεν είναι πράγματα τόσο απλά και χοντροκομμένα όπως τη συνηθισμένη αλυσίδα που φτιάχνει ένας σιδεράς». Αν γίνει λοιπόν σύγκριση ανάμεσα στα κείμενα του Πολιτικού Γραφείου, το Προγραμματικό Ένατο Συνέδριο και στις ομιλίες στο θέμα του αγώνα κατά της δικτατορίας και ιδιαίτερα τη στάση του κόμματος για το δημοψήφισμα, φαίνεται καθαρά ότι αυτό που καθόρισε και πάντα καθορίζει την πολιτική γραμμή του κόμματος, αλλά εδώ που τα λέμε και όλων των κομμάτων, φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών, οπορτουνιστικών, ήταν και είναι η στρατηγική για το πρόγραμμά μας και το πρόγραμμά τους, η στάση απέναντι στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, ανάμεσα στην αστική και στην εργατική εξουσία. Αυτή είναι η ρίζα των θεμελιακών μας διαφορών και όχι η ιεραρχία των διάφορων άμεσων αιτημάτων ή ο δήθεν κομματικός εγωισμός ή ο δήθεν δογματισμός, οι τακτικές και οι τακτικίστικες κινήσεις. Στη 18η Ολομέλεια, όπως από την πρώτη στιγμή αναφέραμε στην παρουσίαση,
Αναδείχθηκαν οι αντιφάσεις που προκάλεσαν ως ένα βαθμό και διαφορετικές απόψεις στη συζήτηση των τρεχουσών εξελίξεων, πιο καθορά όμως πάνω στο σχέδιο του προγράμματος, με βασικότερο ζήτημα την ενιαία επαναστατική διαδικασία των δύο σταδίων, τις κινητήριες δυνάμεις τους, την εκτίμηση ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, ενώ στο σχέδιο προγράμματος γίνονταν η σωστή εκτίμηση ότι είχαν διαμορφωθεί υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό, αφού ο ελληνικός καπιταλισμός ήταν στο μονοπωλιακό του στάδιο, στην τελική διαμόρφωση παρέμεναν τα δύο στάδια της επαναστατικής διαδικασίας. Και δεν είναι τυχαίο, να το ξαναπούμε, ότι και στο ένατο συνέδριο, στα τελικά του κείμενα, ο όρος επαναστατική κατάσταση ως αντικειμενικός όρος δεν υπάρχει. Όσο αφορά στη διεθνή κατάσταση, γίνονταν η ουτοπική και κυρίως μη αντικειμενική εκτίμηση ότι ο υπεριαλισμός είχε χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων κάτω από την ανερχόμενη δύναμη και δράση του συστήματος των σοσιαλιστικών κρατών. Ως απόδειξη προβάλλονταν οι συμφωνίες ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα όπλα, για τα πυρηνικά, η αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι συμφωνίες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την Πολωνία κλπ, η νίκη του Βιετνάμ στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ. Η διεθνής οικονομική, καπιταλιστική οικονομική κρίση του 1973 εκτιμήθηκε ως αποτέλεσμα της δυναμικής και του ρόλου του σοσιαλισμού, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτή είναι μέσα στη φύση του καπιταλισμού, στο DNA του. Ταυτόχρονα εκτιμούνταν ότι ο υπεριαλισμός απαντούσε στις απώλειές του με επιθετική πολιτική στις σοσιαλιστικές χώρες, άναβε αιστείες πολέμου, σωστά ήταν όλα αυτά, οργάνωνε πραξικοπήματα, θέση όμως που αντίφασκε με την εκτίμηση της απώλειας της ιστορικής του πρωτοβουλίας. Έχονταν έτσι σε αντίθεση με τον ίδιο το χαρακτήρα του υπεριαλισμού, που δεν καθορίζει τη γενική του γραμμή από το σχετισμό δυνάμεων, πολύ περισσότερο που αυτός τότε αξιοποιούσε συστηματικά τις ιδεολογικές και πολιτικές παρεκκλήσεις στις χώρες σοσιαλιστικής οικοδόμησης και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, τη γραμμή της ειρηνικής συνύπαρξης, του ειρηνικού περάσματος στο σοσιαλισμό. Έτσι, η 18η Ολομέλεια δεν μπόρεσε να αποτελέσει ένα σημαντικό ιστορικό σταθμό παρά ορισμένες θετικές βελτιώσεις που επέφερε. Τελικά όμως δεν έγινε το μόνο αναγκαίο και αντικειμενικά απαιτητό βήμα προς το ένατο συνέδριο. Η αλλαγή της στρατηγικής του κόμματος, που απαιτούνταν και εξαρτιόταν από τη μετόλμη κρίση της στρατηγικής στην κρίσιμη δεκαετία 40-50. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί το βάρος των επιδράσεων από τη διεθνή στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος, από τη στρατηγική ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις των σοσιαλιστικών κρατών. Όμως αυτό που έχει σημασία να βγει ως δίδαγμα διαχρονικής σημασίας σχετίζεται με κάτι ουσιαστικό επίσης. Με το λαθεμένο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο του κόμματος που στη ρίζα του είχε την απόσπαση της οικονομίας από την πολιτική. Από εκεί προέκυπτε η συμφωνία του ΚΚΕ με την ύπαρξη ενδιάμεσης εξουσίας ανάμεσα στον καπιταλισμό και στον σοσιαλισμό, η μη αντικειμενική άρα λαθεμένη εκτίμηση για το επίπεδο ανάπτυξης των σχέσεων παραγωγής στην Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας στο υπεριαλιστικό σύστημα, το χαρακτήρα και τους νόμους της καπιταλιστικής διαθεροποίησης, την ανισομετρία, τους ανταγωνισμούς και την αναρχία που γενικά χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό. Πάνω σε αυτό το λαθεμένο θεωρητικά υπόβαθρο αναπτύχθηκε η θέση ότι η αστική τάξη της Ελλάδας ήταν εθελόβδουλη και υποτακτική, με αποτέλεσμα την υποταγή στην ΕΟΚ και τον ΝΑΤΟ, στη ΣΥΠΑ, στο ξένο κεφάλαιο, επιλογές που ήταν και είναι απολύτως συμβατές με τα ταξικά της συμφέροντα, που είναι επίσης κοινά με τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, των πιο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, παρά τις ανισότιμες σχέσεις μεταξύ τους, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία της υπεριαλιστικής πυραμίδας. Το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο εκτίμησης των εξελίξεων, της κατάστασης σε μια ή άλλη φάση, και όχι ο θετικός ή αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων, είναι αυτό που καθορίζει τον πρωτοποριακό ρόλο του κόμματος σε όλες τις συνθήκες, τον ηγετικό ρόλο της εργατικής τάξης στον αγώνα, στον καπιταλισμό, στην ανατροπή του και την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Είναι αυτό που καλλιεργεί σταθερά και σε όλες τις συνθήκες την αντοχή, την επιμονή, την ικανότητα συσπήρωσης, τον ηρωισμό και την αναγκαία ευελιξία στα πλαίσια της επαναστατικής στρατηγικής, ποτέ όμως έξω ή παράλληλα με αυτήν, γιατί τότε η επαναστατική στρατηγική αναιρείται στην πράξη παρά τις όποιες φραστικές διακηρύξεις και διαβιώσεις.
Η πολιτική συσπήρωσης και συγκέντρωσης δυνάμεων στην καθημερινή πάλη θα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, βιώσιμη, όταν δεν είναι μάλλον ουσιαστικά αποτελεσματική, βιώσιμη, όταν νοείται δίπλα στη στρατηγική. Αυτή πρέπει να εντάσσεται με συνεχή ετοιμότητα, ικανότητα και συνεχή προσπάθεια στην υπηρέτησή της. Αλλά για να κλείσουμε με το εξής. Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα κομμουνιστικό κόμμα και για το δικό μας. Λέω γενικά, να επικαλείται επιχειρήματα, διάφορα πράγματα, για τη δικαιολόγηση παρεκκλήσεων, οπορτουνιστικών αντιλήψεων και στρατηγικής, που τελικά καταλήγει στην αμφισβήτηση της αναγκαιότητας και ρεαλιστικότητας του σοσιαλισμού. Υπονομεύει ταυτόχρονα και την καθημερινή πάλη για τα άμεσα οξυμένα προβλήματα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Και όταν λέω για το δικό μας, το λέω με την έννοια ότι κανείς, η επαγρύπνηση πρέπει να είναι συνεπής. Τα πράγματα εξελίσσονται. Το κόμμα δεν είναι μόνο του σήμερα, είναι και του αύριο και του μεθαύριο και του παραμεθαύριο. Και με αυτή την έννοια η πείρα του παρελθόντος για μας δεν είναι μία πείρα απλώς εντοπισμού λαθών και παρακλήσεων. Είναι μία πείρα που μετατρέπεται και μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο όπλο για την πολύπλευρη και ολόπλευρη ισχυροποίηση του κόμματος, χωρίς να αγνοούμε τις αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά αυτά τα συμπεράσματα για μας είναι όπλο. Δεν είναι ευκαιρία μόνο κριτικής. Είναι ένα από τα δυναμικά όπλα που έχουμε και το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ευχαριστώ.